έπεσε ένας μεταπτυχιακός φοιτητής στο Ρέθυμνο. Τα χτυπήματα είναι μόνο στο κεφάλι. Δηλαδή η επίθεση ήταν καθαρά δολοφονική. Μία μόνο μπουνιά στο κεφάλι, αν είναι σε λάθος σημείο, μπορεί να σου κοστίσει τη ζωή. Προσπάθησα να καλυφθώ όπως μπορούσα, αλλά τα χτυπήματα ήταν ανελέητα. Ο 30χρονος διδακτορικός φοιτητής περιγράφει όσα έζησε στις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν τρεις άντρες επιτέθηκαν σε εκείνον και τον 35χρονο φίλο του. Μπορεί να σκέφτηκαν ότι είμαστε ζευγάρι και μας επιτέθηκαν, γιατί θεώρησαν ότι είμαστε ευάλωτοι. Το παιδί μου δεν το γνωρίζω, δεν είναι το παιδί μου. Παρά λίγο να χάσει το ένα του το μάτι. Έχει πονοκεφάλους, έχει πριστεί ολόκληρο. Το παιδί μου το ότι ζει είναι θαύμα. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, γίνανε κάποια ράματα, ίσως 7-8 ράματα. Και στη συνέχεια νοσηλεύτηκε στην χειρουργική κλινική. Οι δύο δράστες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση προκειμένου να εντοπιστεί και ο τρίτος συνεργός τους. Κανείς πάντως δεν είχε προηγούμενα με τον άτυχο φοιτητή. Τα παιδιά τα οποία εμείς στέλνουμε κάτω, δεν τα στέλνουν να τα σκοτώνουν. Τα έχουμε μεγαλώσει με το αίμα μας και τα στέλνουμε να σπουδάσουν. Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ένας νεαρός φοιτητής πέφτει θύμα ξυλοδαρμού. Η λίστα των επιθέσεων με σεξιστικά και ομοφοβικά χαρακτηριστικά διαρκώς μεγαλώνει.